Στα Χανιά που αγάπησε και υπηρέτησε από την ηλικία των 41 ετών, όταν και εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής, θα τελεστεί το Σάββατο στις 12 το μεσημέρι στον Μητροπολιτικό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου, η κηδεία του Μανούσου Βολουδάκη. Η σύζυγος και τα τρία ανήλικα παιδιά του, η μητέρα, φίλοι και συνεργάτες με τους οποίους πορεύτηκαν από κοινού και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής, θα πούν το τελευταίο αντίο στον Χανιώτη πολιτικό που έφυγε πρόωρα στα 57 του χρόνια μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Δεν θα ξεχάσω την αγάπη που μας έδειχνε. Ακόμα και όταν έμαθε το πρόβλημα υγείας του και κλήθηκε να μας ενημερώσει, η φωνή του ήταν σταθερή. Ο ίδιος ήταν δυνατός, συνεχίζουμε κανονικά. Αυτές ήταν οι λέξεις του. Στο πολιτικό γραφείο του Μανούσου Βολουδάκη στα Χανιά, στη Συμβολή των Οδών Πλάτωνος και Ανδρέα Παπανδρέου, οι πόρτες είναι ανοιχτές και το κλίμα βαρύ. Άνθρωποι με τους οποίους συνεργάστηκε και μοιράστηκε τις αγωνίες και το όραμά του, δεν μπορούν να πιστέψουν τον πρόωρο χαμό του. Ήταν ένας άνθρωπος με πολύ ψηλό όραμα και πολύ ψηλό ιδεώδες. Τα 3,5 χρόνια που κλήθηκα να τον βοηθήσω στο κοινοβουλευτικό του έργο και όχι μόνο, και να αντιμετωπίζουμε από κοινού τα προβλήματα των συντοπιτών του, μας έδειξε το ήθος του, μας μεταλαμπάδευσε τα ιδανικά του, τις αξίες του. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες προετοιμαζόταν για την κάθοδό του στις εθνικές εκλογές, δίνοντας κατευθύνσεις στους ανθρώπους του γραφείου του. Στην τελευταία του δημόσια τοποθέτηση πριν από ένα μήνα, δήλωνε έτοιμος για μία ακόμα πολιτική μάχη. Ξεκινάμε μια τέτοια πορεία, όπου εδώ θα ενημερωθούν τα στελέχη του κόμματος για τις προσπάθειες που θα κάνουν, για τη ζήμωση που θα κάνουν στην κοινωνία μέσα από τα σπλάχνα της οποίας έχει βγει και η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική της. Πολίτες που στήριξαν τον Μανούσο Βολουδάκη ως πολιτικό και ως άνθρωπο μιλούν για μια προσωπικότητα με ήθος, ευγένεια και αλτρουισμό. Από τους 300 που είναι μέσα στη Βουλή, ο πιο έντιμος ήτανε σαν άνθρωπος. Ήτανε εξαίρετος, ειλικρινής και οτιδήποτε του ζητούσε, σε εξυπηρετούσε. Όχι σε αγνοούσε, σε εξυπηρετούσε. Αυτός ήτανε ο Βολουδάκης ο Μανούσος. Ο Μανούσος ήταν δοτικός σε όποιον είχε την ανάγκη του, είτε ίδρυμα ήταν αυτό, είτε οποιοδήποτε φορέας ήταν αυτός, είτε άνθρωπος, απλός άνθρωπος. Ήταν τόσο ταπεινός και ήθελε να δουλεύει με τον τρόπο που μόνο αυτός ήξερε. Η ταφή του Μανούσου Βολουδάκη θα γίνει στο κημητήριο του Αγίου Λουκά. Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κήρυξε το Σάββατο ως ημέρα πένθους για το Δήμο. Στην εξώδιο ακολουθία αναμένεται να παραστεί και ο Πρωθυπουργός, όπως και πολυμελής αντιπροσωπεία της Νέας Δημοκρατίας.